Ακρογωνιαίο λίθο του νέου φορολογικού συστήματο θα είναι η θέσπιση και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και εκείνη την περιουσία των φορολογούμενων και μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα όλε τι πιθανέ αιστείε φοροδιαφυγή. Η υποδομή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου είναι ήδη κατά 70% έτοιμη και σύμφωνα με τη στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι τα μέσα του 2014 θα έχει τεθεί σε εφαρμογή. Στο περιουσιολόγιο, εκτό από τα στοιχεία για τα εισοδήματα, τα ακίνητα και τι καταθέσει των φορολογουμένων, θα καταγράφονται και στοιχεία για το καταναλωτικό του προφίλ. Παραλλήλω, στο Υπουργείο Οικονομικών μελετούν την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωση και την αντικατάστασή του από ένα νέο σύστημα που θα βασιστεί στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Με δεδομένο ότι από την επόμενη χρονιά κάθε δαπάνη που κάνει ο φορολογούμενο θα καταγράφεται στο έντυπο του πόθεν έσχες, το οποίο θα συνυποβάλλεται μαζί με τη φορολογική του δήλωση. Ο υπολογισμό του εισοδήματο θα υπολογίζεται με βάση αυτά τα στοιχεία, δηλαδή με βάση τι δαπάνε μεταξύ άλλων για κάθε είδου αγορέ, του λογαριασμού κοινή ωφέλεια και τυχόν καταβληθέντα ενίκεια. Σε συνδυασμό με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, που ήδη θα είναι καταγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, θα υπολογίζεται το εισόδημα που έχει στη διάθεσή του, ώστε να μπορεί να επικαλεστεί για να καλύψει το πόθεν του.